Καλό απόγευμα, κυρίε και κύριοι. Σε ιστορική ευκαιρία και μεγάλη πρόκληση για λύση του Κυπριακού, αναφέρθηκε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα, Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίο έγινε δεκτό το πρωί από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία, Νίκο Χριστοδολίδη. Μιλώντα κατά τη συνάντηση, ο νέο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα ανέφερε ότι είναι ακόμη μια ιστορική ευκαιρία οι δύο χώρε να δοκιμάσουν στο πλαίσιο των Ηνωμένων ΕΕ Εθνών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία φαίνεται να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο χάρη στι προσωπικέ προσπάθειε του Προέδρου Χριστοδουλίδη και τη στήριξη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω, είπε ο κύριος Γεραπετρίτη, ότι οι καιροί θα δείξουν ότι είναι μεγάλη η πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ελλάδα σημείωσε ότι πρέπει οι δύο χώρε, στο πλαίσιο τη κοινή κατανόηση, στην αντίληψη για τον τρόπο παραγωγή των συμφερόντων του να μεριμνήσουν ώστε το Κυπριακό να τύχει δίκαιη και βιώσιμη λύση. Ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη υπογράμισε ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι και κοινέ επιδιώξει με την Ελλάδα και ότι οι δύο χώρε αποτελούν πυλώνε σταθερότητα στην περιοχή. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία πρόσθεσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρο διακρίνονται από εξωστρέφεια στην εξωτερική του πολιτική και είναι χώρε που δίδουν λύσει σε προβλήματα αντί να τα δημιουργούν μέσα από τη συμπεριφορά του. Στη συνέχεια, ο υπουργό εξωτερικών τη Ελλάδα είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακολούθησαν διαρευνημένε συνομιλίε. Σε αναβάθμιση των διπλωματικών του σχέσεων προχώρησαν Τουρκία και Αίγυπτος διορίζοντας πρέσβη στο Κάιρο και την Άγκυρα. Ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι η αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών στοχεύει στην εκ νέου εξομάλυνση των σχέσεων Τουρκίας-Αιγύπτου και αντανακλά την αμοιβαία βούληση για ανάπτυξη διμερών σχέσεων σύμφωνα με τα συμφέροντα του τουρκικού και του αιγυπτιακού λαού. Κυδεύτηκε ο Ευέλπη Γιώργο Χαντζιονά, ο οποίο απεβίωσε ευνηδίω την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η εξόδιο ακολουθία και στον ιερό ναό τη του Θεού Σοφία, στο Στρόβολο, παρουσία του Προέδρου τη Δημοκρατία. Στην κηδεία παρίστανται και απέδωσαν τιμέ και Κύπροι Ευέλπιδε μαζί με άγημα από την Ελλάδα. Σύμφωνα με την νεκροτομή, ο 20χρονο Γιώργο υπέστη πνευμονικό είδημα. Είναι άγνωστο όμω τι προκάλεσε το είδημα. Μετά τι αυξήσει στις τιμέ των καυσίμων, με την επαναφορά του φόρου κατανάλωση, έρχονται μειώσει μέχρι και 3 σεντ στι αμέσω επόμενε ημέρε στι λιανικές τιμέ βενζίνης 95 και πετρελαίου κίνηση, δήλωσε στο ΚΙΠΕ ο Διευθυντή Υπηρεσία Προστασία Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργεια, Εμπορίου και Βιομηχανία Κωνσταντίνο Καραγιόργη. Σε σχέση με τη μελλοντική πορεία των τιμών των καυσίμων, ο κύριος Καραγιώργης ανέφερε ότι υπάρχουν και οι αστάθμητοι παράγοντες, όπως είναι οι μειώσει στην παραγωγή πετρελαίου, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό στο επόμενο διάστημα. Σε εξέταση με μαγνητικό τομογράφο στη Λευκοσία θα υποβληθεί η σωρό του άτυχου εξάχρονου κοριτσιού που έσβησε στη θάλασσα του Lady Smile στην επαρχία Λεμεσού το περασμένο Σάββατο μετά από τραγικό δυστύχημα που συνέβη με τζέτσκι. Οι γονεί αρνήθηκαν να διενεργηθεί η νομισμένη νεκροτομήμηση στη σωρό του άτυχου παιδιού λόγω θρησκευτικών πεπιθήσεων και τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού θα διερευνηθούν με μαγνητικό τομογράφο. Σύμφωνα με πληροφορίε, εάν η εξετασία MRI δεν καταδείξει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ότι οι ανακριτέ τη υπόθεση θα αποταθούν εκ νέου στο δικαστήριο για να ζητήσουν διάταγμα για τη διενέργεια νεκροτομής. Οι αρχέ των Βρετανικών βάσεων διερευνούν το ενδεχόμενο η άτυχη ανήλικη που βρισκόταν με τον πατέρα τη στο τζέτσκι να έπεσε από αυτό και στη συνέχεια να κτυπήθηκε από το δεύτερο τζέτσκι, στο οποίο επέβαινε η μητέρα και ο αδελφό τη. Σε κλείο επεισοδίων και διαδηλώσεων βρέθηκε για ακόμη μια μέρα η Γαλλία με τους δρόμους σε πολλές πόλεις να μετατρέπονται σε πεδίο μάχης. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση και στα προάστια του Παρισιού, αν και οι εντάσεις σε σχέση με προηγούμενες ημέρες έχουν περιοριστεί, αλλά η ανησυχία των κατοίκων είναι έντονη. Δεν είναι σίγουρες οι αρχές της χώρας ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν από τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ ή κάποιοι έψαχναν την αφορμή για να προκαλέσουν αυτό το χάος. Και πριν κλείσουμε το δελτίο μας, δύο λόγια για το καιρό. Απόψε, ο καιρό θα παραμείνει κυρίω έθριο. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 18 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίω έθριο. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμού στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 31 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 29 βαθμού στα ψηλότερα ορεινά. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στο τέλο του αποχαιρετισμού μα Δελτίου Ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σα στι 7 στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με την Ατάση Ιωάννου. Καλή συνέχεια.